Πάμε να δούμε όμως πάρα πολύ γρήγορα ευχές από την Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, Τάσο. Για να πάμε και στη Ζάκυνθο, να κλείσουμε με τη Ζάκυνθο. Πάμε να δούμε τις ευχές της κυρίας Κράτσα. Ζούμε τις τελευταίες μέρες του 2022 και περιμένουμε με χαρά και αισιοδοξία το νέο έτος 2023. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα όλων μας είναι έντονα και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Το 2022 σηματοδοτεί την επιτυχία της συλλογικής μας προσπάθειας να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική και οικονομική κρίση του κορονοϊού. Σηματοδοτεί επίσης το δυναμισμό της επανεκκίνησης της οικονομίας, της ζωντάνιας της κοινωνίας, την αντοχή μας της κρίσης και μας κάνει πιο δυνατούς για να κεφαλαιοποιήσουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα το 2023. Εύχομαι να έχουμε όλη τη δύναμη, την έμπνευση, την τύχη να πετύχουμε τους στόχους μας, τους συλλογικούς για τη χώρα μας, τους ιδιαίτερους για τις περιφέρειές μας, τους προσωπικούς για τον καθένα και την κάθε μια. Να ευχαριστήσω όλους θέλω θερμά που συνέβαλα σε αυτή την προσπάθεια και θέλω μέσα σε αυτούς να συμπεριλάβω το Ιόνια TV. Είναι δίπλα μας, αποδεικνύει το δυναμισμό του, την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, στις εξελίξεις και κάτι σημαντικό, μας φέρνει κοντά όλες τις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας. Είναι ο συνδετικός μας κρίκος που μας θυμίζει ότι η συνεργασία μας, η αλληλογνωριμία, η συνύπαρξή μας, τα μεγάλα και στα καθημερινά είναι δύναμης για όλους. Εμπρός λοιπόν για μια νέα χρονιά με παράγοντες δυνατούς, με αισθήματα ευθύνης, αισιοδοξίας και με όνειρα που ελπίζουμε να θα υλοποιηθούν. Χρόνια πολλά!